τους καρπούς της πολυετούς ιστορικής έρευνάς της για την περίοδο 1940-1944 με προφορικές μαρτυρίες, παρουσίασε στο ευρύ κοινό η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπήρου, Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα από το Γρεβενίτη. Μέρος αυτής της έρευνας συνιστούν οι συνεντεύξεις προσώπων από το μαστοροχώρι της Κόνιτσας με τις βιωματικές εμπειρίες των κατοίκων του από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και την κατοχή. Η κυρία Παπαευσταθίου Τσάγκα δημιούργησε μια καλέσθητη ταινία με τις περιγραφές των γεγονότων της μάχης της Σπίνδου και της Ιταλικής κατοχής στο χωριό από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Κόνιτσας. Έτσι ξαναζωντάνεψαν ενώπιον του ακροτηρίου οικία και συγγενικά τους πρόσωπα χάρη στην αποτύπωση της βιντεοκάμερας που τα είχε διασώσει. Η δίωρη ταινία που προβλήθηκε δημιουργήθηκε από 30 και πλέον καταγραφές συνεντεύξεις από το Κάντσικο, τις οποίες συνέλεξε η ίδια με τον σύζυγό της με την προσωπική τους βιντεοκάμερα κατά το διάστημα 2007-2017. Η ταινία ήταν επενδυμένη με τοπικά παραδοσιακά τραγούδια και σπάνιο αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό. Είχε διαδοθεί εδώ μέσα ότι έρχονται οι Ιταλοί και υπήρχε κάποιο φόβο. Του 40 ναι. Τότε που ήταν ο πόλεμος, ναι. Να κάνετε το σταυρό, να προσκυνήσετε στο μνήμα το διάβολο και τα βαγγί. Την εκδήλωση προφορικής ιστορίας άνοιξε η πρόεδρος της αδελφότητας δροσοπηγιωτών, που είχε και την οργάνωση της εκδήλωσης, Άρτεμις Τζιόγα. Ο κύριος Θεόδωρος Τσάγκας τόνισε τη σημασία της διατήρησης ζωντανής της μνήμης και ευχαρίστησε τους συγχωριανούς του που του εμπιστεύτηκαν τα πλούσια προσωπικά τους βιώματα. Απόψε έχουμε τη χαρά στο πλαίσιο των πολιτιστικών δρόμενων που διοργανώνει η Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών να φιλοξενούμε την έρευνα τη σχετική με την προφορική ιστορία που διεξάγει επί σειρά ετών ο κύριος Θεόδωρος Τσάγκας και η σύζυγός του η κυρία Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα. Η απόψινή εκδήλωση είναι μια προβολή ταινίας βίντεο με προσωπικές βιωματικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της Δροσοπηγής, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, που κατά την περίοδο του 1940-1944 έζησαν τα γεγονότα του Ελληνοϊταλικού πολέμου και της γερμανικής κατοχής ως παιδιά και ως νέοι. Πολύτιμα στοιχεία, ανεξίτηλα στον χρόνο και χρήσιμα για όλους. Η στρατηγική θέση του γραφικού χωριού μας ήταν τέτοια που βρέθηκε από τις πρώτες μέρες στο επίκεντρο των επιχειρήσεων του πολέμου το 1940. Από το χωριό μας πέρασε η γνωστή Μεραρχία Τζούλια και οι κάτοικοί μας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους επίλεκτους Ιταλούς στρατιώτες. Επίσης πέρασε ο Δαβάκης με το απόσπασμα Πίνδου, ενώ μάχες διεξήχθησαν στα γύρω εξώματα μεταξύ Επταχωρίου και Πούρκας, όπως τον προφήτη Ηλία, στο ταμπούρι και αλλού. Από μικρό παιδί αφού γκραζόμουν από τους γεροντότερους να διηγούνται ιστορίες που έζησαν στο διάστημα αυτό. Πριν από 15 και πλέον χρόνια ξεκινήσαμε μια συστηματική καταγραφή με τη σύζυγό μου και τα γεγονότα αυτά από τους συγχωριανούς μας. Από το πλούσιο υλικό που συλλέξαμε όλα αυτά τα χρόνια, συνθέσαμε μια ταινία ντοκιμαντέρ με ιστορικό άρμα προσωπικής, την οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως. Το πλεονέκτημα που έχει ο φακός είναι ότι διατηρεί ζωντανά τα πρόσωπα που δεν είναι πλέον κοντά μας. Κεντρική εισηγήτρια ήταν η κυρία Παπαευσταθίου, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο της προφορικής ιστορίας, στην αξία των καταγραφών χάρη στα πολύτιμα ιστορικά στοιχεία που αναδύονται και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα των χρόνων εκείνων που ανακαλείται. Στο πλαίσιο πολυετούς ιστορικής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας πρόκειται να εκδοθούν σε δίδομο βιβλίο των 1000 σελίδων «Το φθινόπωρο πρώτο Θεός», καταγράψαμε και αξιοποιήσαμε μαρτυρίες προσώπων από το χωριό μας, τη Δροσοπηγή, με σκοπό τη διάσωση και διαφύλαξη των προσωπικών βιωμάτων τους από την περίοδο 1940-1944.
Τα πολύτιμα ιστορικά στοιχεία που αναδύθηκαν, καθώς και η περιραίουσα ατμόσφαιρα των χρόνων εκείνων, συναντούν το παρόν και μετατρέπονται σε κτήμα ΕΣΑΗ, για να μην χαθεί ανεπανόρθωτα η άχνα των ανθρώπων που έκαναν την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τερζάκης στο έργο του «Ελληνική Εποπτεία 1940-41». Οι αφηγητές μιλούν ως πρόσωπα, αλλά και ως μέλη μιας κοινότητας προσώπων, του χωριού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι βιωματικές μαρτυρίες συνιστούν πολύτιμο ιστορικό υλικό και παρακαταθήκες δισεύρετες, αφού ο προφορικός λόγος υφίσταται και δύναται να θησαυριστεί όσο διάστημα εκείνος που τον προφέρει βρίσκεται εν ζωή. Χρειάζεται μόνο να προλάβει κανείς πριν φύγουν από τη ζωή και οι τελευταίοι που θυμούνται τα γεγονότα, τα πρόσφατα της νεοελληνικής ιστορίας και χαθεί μαζί τους και η μνήμη. Γιατί η μνήμη είναι πατρίδα που αληθεύει. Αλφα στερητικό λένε οι φιλόλογοι και λύθη που σημαίνει λησμονιά. Από εκεί προέρχεται και η αλήθεια. Αυτό που δεν μπορεί να ξεχαστεί. Αφήνω να απολαύσουμε τους ηλαρούς συνομιλητές μας με την ιδιόλεκτο του χωριού να ακούσουμε αρκετά τοπονύμια, φράσεις, ποίηματα και τραγούδια. Μιλάμε με την κυρία Βασιλική Σπέλα. Πότε συγκεκριμένη κυρία Βασιλική? Το 1924. 1924. Ένα χρόνο πρώτη που σημαίνει ότι το 1940 ήσουν 16 χρόνων περίπου. Αλλά θυμάσαι καλά τα γεγονότα αυτά. Θέλω να πεις λίγο τι θυμάσαι, πώς έγινε ο πόλεμος. Ήταν ήδη ένα γνωστό στον Πατζητό που έρθαν από κάτω και τα βράδια από το μέλι. Μπήκε ο Παγκριός, ο Γιάννης, ο Κυριακούς, ήξερα γλώσσα. Συνοιούνταν. Λέγεις, γιατί θυμάμαι ότι πήγε ο κόσμος, ότι